Στην Βουλή για επικύρωση πηγαίνει τη συμφωνία των Πρεσπών ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, μετά το δημοψήφισμα το οποίο δεν συγκέντρωσε το επιθυμητό ποσοστό του 50% της συμμετοχής. Με καταμετρημένες τις ψήφους από το 30% των εκλογικών τμήματων υπέρ του ναι, στο δημοψήφισμα ψήφισαν το 90,94% και υπέρ του όχι το 6,13%. Στην ελληνική πλευρά τώρα, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη για την έκβαση του αποτελέσματος. Το δημοψήφισμα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι το ένα από τα βήματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί στις Πρέσπες, με τη συμφωνία των Πρεσπών. Η συμμετοχή ήταν χαμηλή, όχι βέβαια πολύ χαμηλότερη από την προσδοκία του κυρίου Ζάεφ, αλλά προφανώς και ήταν χαμηλή. Αλλά το ναι ήταν πολύ μεγάλο σε αυτούς που συμμετείχαν. Η αποχή δεν σημαίνει αυτόματα ότι ήταν κατά της συμφωνίας. Ενδεχομένως να θέλαν μία άλλη συμφωνία εκτός από αυτήν. Εδώ καταρρύπτεται και το επιχείρημα όσων στην Ελλάδα μιλούσαν για προδοτική συμφωνία. Μια προδοτική συμφωνία σε βάρος των συμφερόντων μας θα έπρεπε να πάρει το 80% για τους 90%. Η Μακεδονία και οι πολίτες της έδειξαν ότι είναι περήφανοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψήφισαν με αξιοπρέπεια. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτούς που ψηφίζουν, η ψήφος είναι οριστική και η απόφαση των πολιτών δεν μπορεί να αγνοηθεί. Παρά τον μποϊκοτάζ, περιμένω ότι η πλειοψηφία όσων ψήφισαν και επέλεξαν το ναι και η θέλησή τους πρέπει να γίνει πολιτική δράση στο κοινοβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζάεφ. Η διαφορετική άποψη των ανεξαρτήτων Ελλήνων ήταν από την αρχή. Είναι γνωστή και αυτό η κυβέρνηση το γνωρίζει, ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει. Και ήταν αναμενόμενη να έχει μια διαφορετική άποψη. Την είχε από την αρχή. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή όταν θα έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο θα υπερψηφιστεί. Μένει να γίνουν τα επόμενα βήματα στην γείτονα χώρα μας, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα τώρα από την πλευρά της μιλά για καταστάσεις φαρσοκομωδίας και συνεργασία καρέκλας, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν εκφράσει διαφορετικές απόψεις επί του ζητήματος. Πρόκειται για μια κυβέρνηση φαρσοκομωδία, όπου ο κύριος Κοτζιάς, εκπροσωπώντας τον άφωνο κύριο Τσίπρα, εκφράζει την ικανοποίησή του, αλλά παράλληλα και τον προβληματισμό του για το αποτέλεσμα και ότι η συμφωνία θα προχωρήσει κανονικά, και από την άλλη τον εταίρο της κυβέρνησης, τον κύριο Καμένο, ο οποίος έσπευσε με tweet να ρίξει και πάλι το βάρος στη Νέα Δημοκρατία και να θεωρήσει το δημοψήφισμα άκυρο. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το μόνο που ενώνει αυτούς τους δύο εταίρους είναι να μείνουν για άλλους λίγους μήνες στην καρέκλα της εξουσίας και τίποτα παραπάνω. Τις αλυσίδωτες αντιδράσεις που πρόκειται να προκληθούν στο εσωτερικό της Ελλάδας κανείς βέβαια δεν τις γνωρίζει, οπότε η χώρα βρίσκεται σε αναμονή πολιτικών εξελίξεων. Όσο αφορά το δημοψήφισμα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία φαίνονται με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το πρώτο είναι η μεγάλη εθνικιστική τάση η οποία υπάρχει στη γείτονα χώρα, όπου και μόνο που φαίνεται ότι θα δοθεί η γλώσσα και η εθνότητα δείχνει τη μεγάλη έκταση του αλυτρωτισμού που υπάρχει στον πληθυσμό της χώρας αυτής. Και από τη δεύτερη είναι πασιφανές ότι τελικά η γείτονος χώρα δεν ήταν έτοιμη για να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και σύρθηκε στη βιασύνη της δικής μας κυβέρνησης, η οποία για μικροπολιτικούς λόγους οδήγησε σε αυτή την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών.